Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ειρήνη και πάμε να φτιάξουμε αυτό το πανέμορφο σκατζοχυράκι. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει για να φτιάξω τα αγκάθια του μαλάκι. Στο βίντεο σας δείχνω πώς να το φτιάξετε με αλυσίδες. Θα σας δείξω και ένα κομμάτι πώς γίνεται με μαλάκι, αν θέλετε κάποια να το κάνει με μαλάκι. Έχουμε ολοκληρώσει τη μύτη του, το πρόσωπό του και το σώμα του. Τώρα θα πάω να σας δείξω τα τελευταία κομμάτια που είναι πώς να φτιάξετε το αυτάκι και πώς να βάλετε από κάτω τα ποδαράκια. Δεν χρειάζεται γέμισμα από κάτω, δηλαδή το να βάλω μαλάκι από κάτω ή να βάλω αλυσίδες για να φτιάξω τα αγκάθια του. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά. Το χεράκι μου αρέσει για να αποθηκεύεται και πάμε να το συνεχίσουμε. Κορίτσα, αυτός είναι ο ένας και αυτό είναι άμα δεν θέλετε να βάλετε μαλάκι. Γίνεται έτσι ακριβώς. Πάμε να συνεχίσουμε και θα πάω να φτιάξουμε το αυτάκι και τι θα κάνουμε. Θα πάω να πάρω. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει για να το φτιάξω νήμα από την πεταλούδα που είναι ειδικό για παιδιά, δηλαδή ό,τι νήματα είναι για παιδιά αυτά βάζω επάνω για τα κουκλάκια, μια και τα παίζουν παιδάκια. Θα πάρω την γλωστή μου και γύρω από το δάχτυλό μου θα πάω να κάνω ένα μαγικό κύκλο, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την γλωστή μου και θα πάρω γλωστή, θα πάρω την γλωστή μου τώρα και θα την περάσω μέσα από τη θηλιά μου. Θα κάνω και δύο αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή και θα πάω μέσα στον κύκλο μου και θα κάνω 6 ποδαράκια. Συν τις 3 μου αλυσίδες θα έχω 7 ποδαράκια. 2. 3. 4. 5. 6 και ένα 7. Έκανα τα 7 ποδαράκια. Θα τραβήξω τη μικρή μου την κλωστή ώστε να κλείσω το μαγικό μου κύκλο. Θα γυρίσω το πλεκτό μου, θα κάνω μία αλυσίδα και σε κάθε ποδαράκι θα πάω να κάνω ένα άριστο. Δηλαδή θα μπαίνω, θα τραβάω και θα κλείνω και τις 2 μου θηλιές. Αυτό γύρω-γύρω. Στο κάθε ένα μου. Θα μπαίνω, θα τραβάω και θα κλείνω τις 2 μου θηλιές με ένα άριστο. Θα πάρω κλωστή και την περάσω μέσα από το βελονάκι μου και θα πάω να κόψω λίγο από μακριά την κλωστή μου ώστε με αυτόν τον τρόπο να φτιάξω το αυτάκι. Θα το αφήσω στην άκρη και πάμε να φτιάξουμε τα ποδαράκια. Θα πάρω το γκρι μου το χρώμα, γύρω γύρω από το δάχτυλό μου θα πάω να κάνω ένα μαγικό κύκλο, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάω να ασφαλίσω τη θηλιά μου και θα πάω μέσα στον κύκλο μου και θα κάνω 5 άριχτα. 1, 2, 3, 4 και ένα 5. Θα πάρω τη μικρή κλωστούλα και θα την τραβήξω να κλείσω το μαγικό μου κύκλο. Θα πάω στο πρώτο από πίσω, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω με ένα άριχτο. Και τώρα, στην κάθε τρυπίτσα θα μπω και θα κάνω 2 άριχτα. Συνολικά θα πρέπει να έχω 10 άριχτα. 2 στην κάθε τρυπίτσα. Ωραία, τελείωσα. Από την πίσω μεριά πάλι το βελονάκι μου. Τραβάω και κλείνω. Και τώρα πάμε στην τρίτη μας σειρά και θα κάνουμε από ένα άριστο γύρω γύρω. Εσείς κορίτσια από εκεί που θα το τελειώνετε καλό είναι να βάλετε
κάτι να το μαρκάρετε. Από την πίσω μεριά τελείωσα την τρίτη μου σειρά. Θα πάω να κάνω άλλες δύο σειρές. 5 συνολικά θα έχω για να φτιάξω το κοδαράκι. Σας έλεγα ότι πρέπει να μαρκάρουμε και αυτό είναι καλό γιατί για εσάς τις αρχάριες να ξέρετε που ακριβώς αρχίζετε το πλεκτό. Αν και φαίνεται με το μάτι, έκανα την τέταρτη, πάμε να κάνουμε και την τελευταία μου. Ένα ρίχτο γύρω γύρω. Τελείωσα από την πίσω μεριά, τραβάω και κλείνω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. Θα κόψω λίγο την κλωστή μου. Και τώρα τι θα πάμε να κάνουμε. Θα πάμε να ράψουμε. Θα βάλω το βελονάκι μου μέσα να την περάσω, να την ασφαλίσω. Και πάμε να γεμίσουμε το κάθε ποδαράκι πριν το ράψουμε. Δεν θέλει πολύ γέμισμα. Εγώ αυτή τη στιγμή λόγω της κατάστασης βάζω βαμβάκι. Εσείς θα βάλετε νήμα για το γέμισμα, συγγνώμη, ή αλοβάμβακα, ειδικό υποαλλεργικό. Ωραία, πάω να πάρουμε τη βελόνα μου. Και πάμε σιγά σιγά να ράβουμε. Όπως έχουμε εδώ πέρα, θα πάμε να ράψουμε τις δύο, τη μία πλευρά και την άλλη. Και την έραψα, θα πάρω τώρα το σκαντόχυρό μου, θα πάω σε αυτό το σημείο και θα αρχίσω να ράβω ακριβώς το ένα ποδαράκι. Κόβουμε την κλωστή μας, πάμε να ράψουμε και τα άλλα με τον ίδιο τρόπο. Ακριβώς κοντά στο τέρμα θα το βάλουμε. Μέσα. Πάμε να ράψουμε και τα άλλα δύο ποδαράκια. Είδατε είναι πάρα πολύ απλό στο ράψιμο. Μπορείτε και εσείς οι αρχάριες να το
το ράψετε, δεν έχει θέμα. Προς τα έξω πάντα το βάζουμε και αρχίζουμε και ράβουμε. Μέσα και περνάμε τη βελόμανο μας από την πάνω μεριά, ώστε να ασφαλίζουμε πάντα την κλωστή μας προς τα μέσα. Το τελευταίο, πάμε να φτιάξουμε ποδαράκι. Κορίτσια, θα μπορούσα να τα είχα ράψει πάνω, για να μην έχω τρώω τόσο πολύ χρόνο στο βίντεο, αλλά εγώ προτιμώ να σας τα δείχνω όπως κάνω σε όλα τα βίντεο ολοκληρωμένα. Και πιστεύω ότι ολοκληρωμένο μπορείτε να το καταλάβετε καλύτερο από το να κάνω μοντάζ. Στη playlist, στο κανάλι, στα Amigui, μπορείτε να βρείτε και άλλα σχέδια για να φτιάξετε. Τελείωσα και το τελευταίο ποδαράκι. Έτοιμο, βάλαμε τα ποδαράκια και τώρα τι θα πάμε να κάνουμε. Θα πάμε να βάλουμε τα αυτάκια. Θα κόψω την κλωστή μου που δεν τη χρειάζομαι. Και όπως είμαι εδώ, θα κάνω, θα περάσω σουρωτά σαν ζιγζάκ μέχρι τη μέση τη βελόνα μου και μετά θα πάω προς τα κάτω ώστε να πάω εκεί που ήταν ο μαγικός μου κύκλος και το κάνω αυτό για να γυρίσει το αυτάκι και πάμε να βάλουμε το ένα αυτάκι, θα το βάλω σε αυτό μου το σημείο στη μία άκρη. Και θα πάω να το ράψω προσεκτικά. Μέσα θα περάσω την κλωστή μου για να την κόψω. Και τώρα θα πάω να πάρω και το άλλο αυτάκι και με τον ίδιο τρόπο θα το ράψω και αυτό. Ζικ-ζακ μέχρι το κέντρο και προς τα κάτω, ώστε να φτάσω εδώ που είναι ο μαγικός μου κύκλος, να βάλω το βελονάκι μου, τη βελόνα μου μέσα, συγγνώμη, και να πάω ακριβώς απέναντι, στο ίδιο ύψος, και να ράψω και σε αυτό το σημείο το αυτάκι. Τελείωσα το αυτάκι, θα κόψω την κλωστή μου και θα πάω να πάρω καφέ κλωστή τώρα για να φτιάξω τα ματάκια. Θα περάσω σε αυτό το σημείο και θα αρχίσω να φτιάχνω το ματάκι κάνοντας φουσκωτό, δηλαδή θα περνάω στο ίδιο σημείο τρεις φορές. Κορίτσια, στην αγορά υπάρχουν ματάκια, αν θέλετε να αγοράσετε, μπορείτε να βάλετε εκείνα τα ματάκια. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω και γι' αυτό τα ράβω επάνω. Τρεις φορές από τη μία μεριά και πάω απέναντι, να το περάσω και από την ίδια μεριά, τρεις φορές. Και θα πάω από την πάνω μεριά λίγο, ώστε να πάω να κάνω και το φλιδάκι του. Λίγο από εδώ
θα περάσω απέναντι και λίγο από την άλλη μεριά. Και εφόσον το κάνω αυτό, θα πάω ακριβώς τη βελόνα μου στη μύτη, να την περάσω. Από την κάτω μεριά θα βγω, θα πάρω εδώ που είναι η μύτη, θα πατήσω επάνω να βγει από την κάτω μεριά και λίγο προς τα εδώ πέρα και θα πάρω τη βελόνα μου και θα μετρήσω 1, 2, 3, 4, 5, το πέμπτο μου, θα βάλω το βελονάκι μου, θα πάω ξανά στην αρχή και θα το κάνω δύο φορές. Με αυτόν τον τρόπο θα κάνω το στόμα του. Και ξανά μέσα, ώστε να κόψω την κλωστή μου. Έκανα και την από κάτω μεριά. Και τώρα θα πάρω την τελευταία μου πινελιά, που είναι λίγο λευκό. Θα πάρω, κάνω ένα μικρό κόμπο και θα πάω σε αυτό μου το σημείο και θα βάλω τη βελόνα μου, ώστε να βάλω λίγο λευκό επάνω στο ματάκι, για να κάνει αυτό το τσάχ, κορίτσια, να δείξει ότι είναι ματάκι. Γι' αυτό θα πάω ξανά στην αρχή, στο πρώτο, θα περάσω άλλη μια φορά και μέσα, έτοιμος, θα κόψω την κλωστή μου, γιατί δεν τη χρειάζομαι. Αυτός είναι ο σκατσόχυρός μου. Αν θέλετε να βάλετε μαλάκια, τι θα κάνετε? Θα κάνουμε ένα δείγμα από κάτω. Όπως έχετε το μαλάκι πάρει, θα το διπλώσετε γύρω από τα δύο σας δάκτυλα και θα το κόψετε. Θα πάρετε το βελονάκι και ενδιάμεσα θα μπείτε από τη μία μεριά στην άλλη, θα τραβήξετε την κλωστή σας και μετά θα πάρετε την κλωστή και θα την περάσετε όλη μέσα από τη θηλιά. Με αυτόν τον τρόπο θα γεμίσετε, αν θέλετε να το κάνετε με μαλάκι. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.